Welcome on board. May we have your attention while we point out some of the safety features. Hello, where am I going? Michael, will help you. Here you go. Hello. Boarding completed. Path markings along the cabin will illuminate the darkness to guide you to the new space. Slides are on and cross-check. Main doors. One left. Ladies and gentlemen, my name is Vanina Vasilikou and I'm your senior cabin crew member for today. Further information may be found on the safety card located in the area you see. Cotton bike chips. Πάρτε κάτι, καφέ, τσάι. Καφέ, τσάι. Θέλετε, καφέ, τσάι. Ζάχαρη. Ορίστε το καφεδάκι σας. Καφέ, τσάι. Ladies and gentlemen, there will be some intense turbulence today. Here you go, sugar, milk. Ζάχαρη. Καφέ, τσάι. Θέλετε καλά. Καφέ, τσάι. Μισό λεπτάκι. Τσάι, καφέ. Πάρε λίγο χυμό. Ορίστε. Θέλεις κάτι. Καλά είσαι. Έχω ένα θέμα. Μπορείς να αναλάβεις λίγο. Ανάλαβε λίγο. Καλά είσαι. Τι έγινε. Βρίσκω τα παιδάκια, δεν τα αντέχω, τα σχένομαι. Τι έπαθες, δεν κατάλαβα. Μα με κοίτασε και γελούσε. Και εσύ δεν είπες τίποτα. Ποιος? Σιδεράκια στην ηλικία μου και μαλακίες. Τι τα σιδεράκια κάνεις έτσι. Νομίζω κάτι έπαθες. Αφού φαίνονται χάλια, δεν φαίνονται χάλια. Καθόλου δεν φαίνονται. Ναι, αυτό έλειπε να φαινόντουσαν κιόλας. Το είπα, βάλε τα καλύτερα. Δεν με νοιάζει πώς το κοστίσουν. Γιατί χρειαζόσουν σιδεράκια. Όχι, παιδί μου, από τους πόνους το κατάλαβα. Το πόσο έχω υποφέρει από τους πόνους δεν περιγράφεται. Φρικτή κατάσταση, φρικτή. Λοιπόν, πρέπει λέει, να τραβηχτούν κάτι νεύρα, κάτι δόντια. Γιατί αυτά μου προκαλούσαν, κοίτα τώρα να δεις τους πόνους. Εγώ για μια εξαγωγή πήγα και έφυγα με σιδεράκια για 2 χρόνια. Δεύτερη γιατί μου πήρες. Καλέ, ο καλύτερος του Μανχάταν. Και δεν κατάλαβα πονάς, δηλαδή. Και δεν σε έφυγε. Α, ναι, μια χαρά. Τέλεια. Εμείς τελειώσαμε με το σερβίρισμα. Τώρα ερχόμαστε κι εμείς. Βανίνα μου, εμείς είμαστε full crew. Το έχουμε. Θα ξεκουραστείς. Σας έφερα και το κρασάκι που μου ζητήσατε. Τέλεια, ευχαριστώ. Και για τον καφέ του κύριου Καρακάση. Θα τα κάνω εγώ. Φέρε μου ένα παυσίπονο, αν μπορείς, κρούσιμο. Ναι. Το καφεδάκι σας. Καλώς τι. Σε σκεφτόμουν, Βανίνα. Πώς είσαι? Καλά, καλά. Καλά, δεν πονείσαι καθόλου. Ούτε και τώρα πονάω, πιστευτώ. Με τη μεταφορά, όλα καλά? Ναι, ναι, μια χαρά σίγουρα, ναι, ναι. Ξέρω ότι ήταν σημαντικό να τη γυρίσει τη Ξάνθη. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, σίγουρα. Πώς είσαι με τη μαμά σου? Να σας φέρω ένα σνακ. Όχι, όχι, Βανίνα, θέλω να ξεκουραστείς εσύ. Όχι, όχι, μια χαρά είμαι, κύριε Καρακάση. Φαίνεσαι λίγο ταλαιπωρημένη. Μήπως σας πειράζει που φοράω σιδεράκια? Φορά σιδεράκια. Αν είναι σε καλά. Ναι, μου, μια χαρά είναι. Δεν φαίνεσαι καλά. Απλώς σου είπα ότι φαίνομαι ταλαιπωρημένη. Σου φαίνομαι σε ένα ταλαιπωρημένη. Εγώ μπορώ να σε καλύψω, αν θες. Ξέρεις τι φταίει. Αυτό το σιδεράκι φταίει. Όλη την ώρα προσπαθώ να βγάλω κάτι που έχει κολλήσει. Και μου είπε αυτός, μου λέει μην τα αφήνεις, γιατί όσο περισσότερο τα αφήνεις, τόσο χειρότερα θα κολλάει.
Καλά, κανένα χρόνο θα τα φορέσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν κατάλαβα, πονάς δηλαδή. Άντε πάλι, όχι αγάπη μου, δεν πονάω, δεν πονάω. Αχ, Θεέ μου, το κρασί ξέχασα. Το κρασί? Τι θέση ήταν, θυμάσαι? Το έχω σερβίρει, Βανίνα μου, εδώ και πολύ ώρα. Α. Σίγουρα είσαι καλά. Βανίνα! Κέτι. Κέτι. Ναι, ναι. Κουνηθούμε, πάμε να δώσουμε σνακ. Έλα, πάμε. Το έχεις. Ναι, ναι, το. Εσύ το έχεις. Εγώ ναι. Καλά, εγώ όταν είχα πάνει σιδεράκια, ήταν μια κόλαση. Σνακ. Σε δύο εβδομάδες δεν θα πονάς άλλο, θα συνηθίσεις. Πότε τα έβαλες όμως? Στο δημοτικό ήμουν μικρή, νομίζω. Αυτό είναι το θέμα, εσύ τα έβαλες μικρή. Μένω τώρα στο χωριό που να ξέρει η γιαγιά μου για τα σιδεράκια. Γιαγιά σου. Ναι, παιδί μου, η γιαγιά μου με μεγάλωσε, δεν στο έχω πει. Όχι, οι γονείς σου. Μετανάστες. Πάρτε ένα σνακ. Όταν γεννήθηκα, πήγαμε λίγο με τους γονείς μου στην Αστόρια. Αλλά μετά από κάνα χρόνο πέθανε πατέρας μου από είδημα στο κεφάλι. Πάρτε ένα σνακ. Αχ, λυπάμαι πολύ. Οπότε τι σου λέγα. Η μάνα μου. Πάρτε ένα σνακ. Α, ναι, η μάνα μου δεν μπορούσε να μεγαλώσει, ήταν και 21 χρονών. Οπότε αποφάσισα να με πάει από την Αστόρια στην Ξάνθη για λίγο. Έλα όμως που δεν επέστρεψε ποτέ, θα πάρτε ένα σνακ. Να είστε καλά. Πάρτε ένα σνακ. Φαντάζω τώρα στο χωριό, ούτε τον δίατρο δεν είχαμε, όχι σιδεράκια. Αχ, σόρι, έπρεξα. Όχι, όχι, καθόλου. Πες μου πώς τη λέγανε η μαμά σου. Βασιλική, δεν στο πει. Πάρτε ένα σνακ. Τον πατέρα μου Νίκο. Γι' αυτό με βγάλανε Βανίνα. Βασιλική Νικολίνα Βανίνα. Λίπια. Ναι, η γιαγιά μου έλεγε ότι το έκαναν για να γιορτάσουν τον ερωτά τους. Ανησυχείτε, οι αναταράξεις σήμερα είναι αναμενόμενες. Ladies and gentlemen, due to turbulence, you have to fasten your seatbelts. The lights of the cabin will now turn off. Please make sure that none of the personnel belongings are obstructing the crossing of the island emergency exits of the aircraft. The tray table is stowed away. Your seat back to the upright position, your window blind and so on. In case a mask is falling before assisting others, please make sure that you have laid your own mask first. Πάω να μαζέψω. Όχι, έρχομαι κι εγώ. Όχι, όχι, μείνε εδώ. Έλα, πάμε. Μισό λεπτό, Κέτι. Πάμε. Τα σκουπιδάκια σας, παρακαλώ. Τα σκουπιδάκια σας. Τα σκουπιδάκια σας, παρακαλώ. Εγώ είχα χρόνια να δει τη μάνα μου. Την τελευταία φορά που την είδα μου λέει ευτυχώς έγινες αεροσυνοδός για να έρχεσαι να μας βλέπεις. Σου πει τέτοιο πράγμα. Μόνο αυτό. Εδώ μου είπε ότι είχε ρίξει δύο-τρία παιδιά πριν από μένα και αναγκαστικά με κράτησε. Τα σκουπιδάκια σας. Ευχαριστώ. Ο γιατρός λέει ότι την άφηνε να κάνει ηλεκτρώση. Μετά έλεγε η γιαγιά μου πηδούσε από τραπέζι, από καρέκλες. Προσπαθούσε να με κάνει να πέσω μια ώρα αρχίτερα. Δεν είναι πολύ αστείο. Είναι πολύ αστείο. Αλλά εγώ ήμουν πεισματάρα. Ήμουν πεισματάρα εγώ. Τα σκουπιδάκια σας. Μετά μου είπε μια φορά ότι η κρατούσε λέει στην αγκαλιά της και άρχισε να κλαίει. Και όλοι της λέγανε ότι είναι φυσιολογικό να κλαίει από χαρά. Αλλά εκείνη δεν έκλαιγε από χαρά. Έκλαιγε επειδή δεν μπορούσε να νιώσει τίποτα όταν με κράτουσε στα χέρια της. Σαν να μην ήμουν παιδί της. Ήλπιζε ότι με τον καιρό θα καταφέρει να με νιώσει η κόρη της, αλλά τελικά αποφάσισε να κάνει τη ζωή της. Και η γιαγιά σου? Η γιαγιούλα μου, γι' αυτήν τα κάνω όλα. Δεν ξέρω τι θα είχα γίνει αν δεν ήταν η γιαγιά μου. Ζει, ε. Όχι. Όχι, όχι, δεν ζει. Δεν... Της είχα υποσχεθεί να... Δηλαδή, θέλω να πω, ήταν η τελευταία της επιθυμία. Η γιαγιά μου ήθελε οπωσδήποτε να ξαναγυρίσει στην Ξάνθη η κόρη της, έστω και έτσι. Δεν είσαι καλά, ε. Ναι, αγάπη μου, μια χαρά είμαι. Απλώς αυτό το σιδεράκι με έχει διαλύσει σήμερα. Τι άλλο να σου πω πια. Σε καταλαβαίνω. Όχι, δεν με καταλαβαίνεις. Δεν με καταλαβαίνεις. Γιατί εσύ έβαλες σιδεράκια μικρή. Γιατί δεν ξέρεις πώς είναι να έχεις αυτόν τον πόνο μες στο στόμα σου, αυτό το πράγμα που σε τρυπάει και σε διαλύει. Όχι, δεν με καταλαβαίνεις. Έχω βάλει θεούς και δαίμονες να κανονίζουν αυτό το ταξίδι. Είναι πολύ δύσκολο. Κοστίζει πάρα πολύ να μεταφέρεις ένα πτώμα με το αεροπλάνο. Συγγνώμη. Κύριε μου, απαγορεύεται να είστε εδώ, σας παρακαλώ πολύ. Επιστρέψτε στη θέση σας. Επιστρέψτε στη θέση σας, πρέπει να καθίσετε. Άκουσα ότι υπάρχει ένα πτώμα στο αεροπλάνο. Όχι, κύριε μου, επιστρέψτε στη θέση σας. Άκουσα την κυρία να λέει ότι υπάρχει ένα πτώμα στο αεροπλάνο. Όχι, κύριε μου.
Καθίστε κάτω, αμέσως! Καθίστε σου. Κάτσε στη θέση σου. Κάτσε στη θέση σου. Πρέπει να πάω να δω τη μαμά μου. Όχι, κάτσε στη θέση σου. Γιατί. Γιατί θέλω να πάω να δω τη μαμά μου. Γιατί. Ματίνα, κάτσε κάτω. Στη μαμά μου. Ανάλαβε. Κάτσε. Πρέπει να βάλεις σιδεράκι, αγάπη μου. Cabin crew, get ready. Γεια σας. Γεια σας, καλή συνέχεια. Καληνύχτα. Γεια σας. Good night, thank you. Goodbye. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Συλληπιτήρια. Σας ευχαριστώ.